η ώρα, γιατί δεν είναι σήμερα θέμα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και όποιος προσπαθεί να δημιουργήσει αυτήν την αβεβαιότητα πραγματικά δεν προσφέρει υπηρεσία στη χώρα. Ναι. Προσφέρει υπηρεσία μόνο στον εαυτό του, μόνο στην παράταξή του. Χρησιμοποιεί αυτήν τη λογική για ίδιον όφελος. Από εκεί και πέρα, εμείς ξεκαθαρίσαμε το θέμα. Όταν θα έρθει ο Φεβρουάριος, τότε θα μετρηθούν και οι βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τους 180, και λέω προσωπικά ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να ψηφιστεί Πρόεδρος Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, μπροστά μας έχουμε συγκεκριμένο έργο να κάνουμε. Εμείς δεν κοιτάμε όλο αυτό το, την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σκηνικού. Γίνεται χαμός, αυτή η προσπάθεια γίνεται από διάφορους παράγοντες. Εμείς αφήνουμε αυτά στην άκρη και προχωράμε. Έχουμε συγκεκριμένο έργο να επιτελέσουμε. Έρχονται συνεχώς ρυθμίσεις, έρχονται μεταρρυθμίσεις. Έχουμε μπροστά μας Τρόικα, έχουμε μπροστά μας το Eurogroup. Είναι μία σειρά από μεγάλα, σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τη χώρα. Και αυτό που κοιτάει σήμερα η κυβέρνηση είναι το μέλλον και το αύριο της χώρας. Και όχι το μέλλον και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή ο καθένας για το κόμμα του. Αυτό που πρέπει να δούμε λοιπόν είναι ένα. Τι συμφέρει τη χώρα. Κύριε Τσαμτζή, λέει εδώ. Λέω από τους εφημερίδες των συντακτών, το ακούσαμε και χθες από τον κύριο Καρδούβελη, δηλαδή, που το είπε στον Πρεντεντέρ. Λέει, θα πληρώνει η χώρα, θα είναι υπό εποπτεία πλήρη, μέχρι να πληρώσει, να αποπληρώσει το 75% του χρέους. Δηλαδή, τα εγγόνια των παιδιών μας. Λοιπόν, ο κύριος Χαρδούβελης, επειδή τον άκουσα, δεν είπε αυτό το πράγμα, αλλά σας λέω λοιπόν ότι εμείς δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση ο κύριος Χαρδούβελης, ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Πώς δεν την εκπροσωπεί? Αυτό την λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν την εκπροσωπεί. Ένα λεπτάκι, ο Υπουργός Οικονομικών έχει ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθεί να κάνει. Από αυτό το τομέα περνάνε όλα, κύριε Τζαμπτζή. Λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω, αλλά επιτρέψτε μου, ο κύριος Χαρδούβελης είναι ένα μέλος της κυβέρνησης. Και το έργο της κυβέρνησης είναι συνολικό και την κυβέρνηση την εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ταυτόχρονα δύο παρατάξεις, οι οποίες είναι μέσα στην κυβέρνηση, οι οποίες ταυτόχρονα συνονούνται. Όταν την πέφτατε όμως εσείς στο Στουρνάρα, δεν λέγατε τα ίδια, ότι είναι ένα μέλος κυβέρνησης και όλη η συνολική πολιτική? Λάθος κάνετε. Πάρτε τα βίντεο να δείτε. Τα βάζαμε με το Στουρνάρα και με τον κάθε Στουρνάρα ή το κάθε όνομα, είτε ανήκει στον έναν χώρο είτε στον άλλον, όταν πρόκειται να διορθώσουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όπως αύριο, κατά την έκφραση τη δική σας, θα την πέσουμε σε οποιονδήποτε για να κάνουμε κάποιες αλλαγές ή να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Τώρα, πρόσφατα κάναμε μια παρέμβαση για τον καταρροϊκό πυρετό, πρόσφατα κάναμε παρέμβαση για τις παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από τους αγρότες. Άρα το κίνημα Τζαμτζή λοιπόν, το κίνημα Τζαμτζή